κράτησα μία έκφρασή σας, κυρία Λατινοπούλου, που είπατε πριν το διάλειμμα, στην τοποθέτησή σας στην αρχική, ναι, για το, διορθώστε με, μπορεί να μην το θυμάμαι καλά, για το φασισμό της πολιτικής ορθότητας. Καλά το λέω. Πολύ έτσι σωστά το είπατε. Ναι, έτσι είναι. Είναι γνωστή έκφραση. Πολιτικής ορθότητας, δηλαδή η γυναικοκτονία. Δεν υπάρχει γυναικοκτονία. Ο όρος αυτός δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα ισχύουν για όλους και υπάρχουν, είναι κατοχυρωμένα στο ελληνικό σύνταγμα. Είναι φασισμός της πολιτικής ορθότητας στο 2024 και είστε και γυναίκα, κυρία Λατινοπούλου. Και δικηγόρος. Δικηγόρος. Και γυναίκα είμαι και δικηγόρος είμαι και υπερασπίζουμε τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί είμαι κατά της εμπορευματοποίησης της μήτρας, κατά του να παίρνει επίδομα λοχείας ο κάθε άντρας, ο κάθε μπάμπης, γιατί αυτό ψηφίστηκε από την Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι είστε υπέρ της ισότητας. Φυσικά και είμαστε κατά κάθε εγκλήματος και το καταδικά. Και ζητάμε παραδειγματικές τιμωρίες. Όχι να μπαίνουν και να βγαίνουν και να κυκλοφορούν έξω και εγκληματίες και δολοφόνοι. Σεξισμός υπάρχει, κυρία Λατινοπούλου. Λοιπόν, να σας απαντήσω λοιπόν και πριν σε αυτό το οποίο είπατε. Ότι τα δικαιώματα είναι ίσα για όλους και κατοχυρώνονται από το ελληνικό σύνταγμα. Η μητρότητα δεν είναι δικαίωμα, είναι προνόμιο της γυναικείας φύσης. Και επειδή μου με ρωτήσατε, ναι, είμαι γυναίκα και το λέω υπερασπιζόμενη. Αυτό το προνόμιο δεν είναι δικαίωμα, είναι προνόμιο. Άμα θέλει μια γυναίκα με αυτή την έννοια τώρα. Προνόμιο της γυναικείας φύσης. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει φασισμός πολιτικής ορθότητας. Βλέπουμε διαρκώς ότι και σε άλλα κράτη υπάρχει πρόβλημα σχετικά. Καμία σχέση. Ακροδεξίες, τι, ακροδεξιό τι είναι. Ακροδεξιό είναι να αγαπάς την πατρίδα σου. Ακροδεξιό είναι να περασπίζεσαι τα δικαιώματά σου, να ζεις με αξιοπρέπεια και με ευημερία το 2024, να θέλεις καλά πανεπιστήμια, να έχουν ανταποδοτικότητα οι φόροι σου και όχι να πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο και να σε πετάνε σε ένα ράντζο αν δεν έχει μπάρμα στην κορώνη. Είναι να μετανάστες, για παράδειγμα. Είναι ακραίο, ένα δευτερόλεπτο κύριε οικονόμου. Είναι ακραίο το να θέλεις η χώρα σου να έχει σύνορα και να είναι ασφαλής, γιατί η χώρα μας και τα σύνορά μας είναι σαν την πόρτα του σπιτιού μας. Αυτά δεν διαφωνεί κανείς, κύριε Οικονόμου. Όχι, μπαίνουν καθημερινά. Μπαίνουν καθημερινά. Άρα, επειδή μίλησε για ακρότητες. Ακρότητα δεν είναι το να υπερασπίζεσαι τα σύνορα της χώρας σου και το να κάνεις απελάσεις αυτόν ο οποίος έχει μπει παράνομα για την ελαφρομετανάστη στη χώρα. Ακροδεξιά είναι να χτυπάω το μετανάστη. Ακροδεξιά είναι να μην δέχομαι το δικαίωμα του άλλου. Εσείς λοιπόν, όταν θα μπει κλέφτης στο σπίτι σας, ακροδεξιά και φασισμός, όχι της πολιτικής ορθότητας, είναι, κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα να θεωρώ ότι ο ομόφυλος είναι εξοβεληταίος από την ελληνική κοινωνία. Ότι η γυναίκα δεν υφίσταται το βιασμό και το σεξισμό. Την ώρα που εσείς θέλετε τους Ισλαμιστές που τους πετάνε από τα μπαλκόνια, εμείς δεν τους θέλουμε όλους αυτούς. Εσείς λοιπόν επιτρέψτε μου, όταν θα μπει κλέφτης στο σπίτι σας, μην τον ονομάσετε κλέφτη, ονομάστε τον επισκέπτη, κεράστε τον για ένα κουραμπιέ.